Ευθεία καταγγελία από το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Bloomberg είχαμε πριν από λίγο κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές. Επίσης κατηγορούνται και οι Βρυξέλλες για συγκάλυψη του σκανδάλου. Συγκεκριμένα το Πρακτορείο Ειδήσεων τονίζει ότι υπάρχουν προφανείς καθυστερήσεις από την ελληνική κυβέρνηση και από τις ελληνικές αρχές στη διερεύνηση του ζητήματος από τη στιγμή που ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι. Αφήνει ωστόσο και αιχμές για το ρόλο με τον οποίο χειρίζονται και οι Βρυξέλλες το ζήτημα, κάνοντας λόγο για κύκλωμα συγκάλυψης. Σε δημοσίευμα με τίτλο «Greece, you accused of probing spy scandal only in superficial way», Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορούνται ότι ερευνούν το σκάνδαλο κατασκοπίας απλώς με επιφανειακό τρόπο. Η Ολλανδή Ευρωβουλευτή Σοφή Ιντβελτ υποστηρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσουν ταχύτερα τις έρευνες σχετικά με την παρακολούθηση ενός πολιτικού της αντιπολίτευσης και ενός δημοσιογράφου, ενώ σημείωσε ότι η έρευνα των αρχών για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ήταν εξαιρετικά επιφανειακή. Είπε ακόμα πως οι ελληνικές αρχές αφενός ισχυρίζονται ότι είναι αθώες, άρα δεν έχουν τίποτα να κρύψουν και αφετέρου είναι πολύ απρόθυμες να ρίξουν φως στο όλο θέμα και μέχρι στιγμής όλες τις κινήσεις τους το τελευταίο διάστημα. Όλες οι ενέργειες περίπου του τελευταίου έτους αποσκοπούσαν σε συγκάλυψη, καταλήγει. Το Bloomberg σχολιάζει ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αποδειχθεί μια σημαντική πολιτική κρίση για την Ελλάδα, η οποία οδεύει προς τις εθνικές εκλογές που αναμένονται την ερχόμενη άνοιξη.